Μαζί μας χθες είχαμε τον κύριο Γιώργο Κολοκασίδη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει ανακοινώσει επισήμως, και προχθές τον πρώτο που μπήκε σε αυτή την κούρσα, που θα είναι μακρά, πολύμηνη, τον κύριο Μάριο Ηλιάδη. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Αχιλλέας Δημητριάδης, είναι γνώριμος στην εκπομπή, έχει έρθει αρκετές φορές στις αιχμές ο κύριος Αχιλλέας Δημητριάδης και για διάφορα θέματα, θέματα που έχουν να κάνουν και με την διαδικασία διεκδίκησης περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, αλλά και με το θέμα των αγνοωμένων. Κύριε Δημητριάδη, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε καλό μαζί μας. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθέατες σας, κύριε Τώρα, Παραντή. υπό άλλη ιδιότητα, δεν θα έλεγα ιδιότητα, αλλά για μια άλλη συζήτηση καλύτερα. Κύριε Δημητριάδη, έχουμε πει και το προσέξαμε να μην πούμε ότι είστε ακόμη υποψήφιος, διότι δεν είστε ακόμη, μετράτε. Μετράτε δυνάμεις, διαβουλεύεστε με τους πολίτες. Πότε θα πάρετε την τελική απόφαση και αν γέρνετε προς να την πάρετε την απόφαση, να διεκδικήσετε την Προεδρία? Ναι, άρχισα αυτή την προσπάθεια της διαβούλευσης. Εδώ και μερικούς μήνες. Ναι, από τον Σεπτέμβριο για την ακρίβεια, ναι. 30 Σεπτεμβρίου είχα αρχίσει και η προσπάθεια μου ήταν να ακούσω, να διαβουλευτώ με τον κόσμο και μετά να αποφασίσουμε μαζί για το πώς προχωρούμε. Θεωρώ τεράστιας σημασίας αυτή τη διαδικασία, διότι η προσπάθεια στις προεδρικές εκλογές είναι να εκφράσεις την βούληση του λαού. Και αν δεν ακούσεις τον κόσμο από την αρχή, είναι δύσκολο να εκφράσεις αυτές τις ελπίδες, αυτά τα οράματα που έχει ο κόσμος. Λοιπόν, με αυτή τη λογική και βάσει ενός σχεδίου άρχισα αυτή τη διαβούλευση. Μέχρι τώρα έχω κάνει αρκετές συναντήσεις. Είχα και δύο δημόσιες διαβουλεύσεις. Μια υπήρξε ανταπόκριση, πολίτως σε αυτές τις δημόσιες συναντήσεις? Ναι, πρέπει να το πω. Ήταν αναπάντεχα καλή. Ούτε εγώ περίμενα ότι ο κόσμος θα αγκάλιαζε αυτή την προσπάθεια. Ο κόσμος διψά να μιλήσει. Ο κόσμος έχει έντονα προβλήματα, έχει έντονες απόψεις, θέλει να βρει διέξοδο, θέλει μια αλλαγή, θέλει κάτι διαφορετικό, και αυτό το εισπράττω. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ακόμη περισσότερο ότι ήταν σωστή αυτή η κίνηση, πρώτα να ακούσω τον κόσμο και μετά να προχωρήσω, διότι στο τέλος της ημέρας η προσπάθεια είναι να υπηρετήσουμε τον λαό. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει αφού ακούσουμε τον κόσμο. Τι έχει να πει ο καθένας και πώς θα λάβουμε υπόψη αυτές τις θέσεις, ούτως ώστε να μπουν σε κάποιες προγραμματικές δηλώσεις. Διότι εάν θα κάνεις μια εξαγγελία και δεν έχεις να δώσεις προγραμματικές δηλώσεις, ποιος είναι ο λόγος να σε ψηφίσει κάποιος? Σας ρώτησα και προηγουμένως. Κλείνετε προς το να προχωρήσετε, κύριε Δημητριάδη? Ναι, τα πράγματα πάνε καλά. Πότε θα οριστικοποιήσετε την απόφασή σας? Υπολογίζω ναι. Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, το πολύ αρχές Μαρτίου, να προχωρήσω με την απόφαση και, αν όλα πάνε καλά, με την εξαγγελία. Έχετε ακόμη δρόμο, έχετε εσείς. Έχει δρόμο. Ναι, πάτε στο χρονοδιάγραμμα, όπου και ο Δημοκρατικός Συναγερμός κάπου εκεί θα έχει ανακοινώσει τον υποψήφιο του, κύριε Δημητριάδη. Ναι, αλλά εμένα το χρονοδιάγραμμα ήταν πριν την αλλαγή του συνεδρίου του Συναγερμού. Αυτό να το θυμάστε. Διότι αρχικά ο Συναγερμός είχε πει ότι θα απεφάζεζε τον Ιούνιο και εγώ είχα πει από την αρχή, από το Σεπτέμβριο, ότι η δική μου διαβούλευση υπολογίζω να τελειώσει το τέλος του Φεβρουαρίου. Και μέχρι τότε θα έχουμε ένα πρόγραμμα, θα έχουμε προγραμματικές δηλώσεις και ελπίζω τα πράγματα να είναι καλά και να προχωρήσουμε. Αν ήσασταν στη δική μου θέση, κύριε Δημητριάδη, η επόμενη ερώτηση θα ήταν εάν θα αναζητήσετε και την υποστήριξη κάποιου κόμματος, έτσι? Ναι, βέβαια. Πολύ λογική η ερώτησή σας και η απάντηση είναι βεβαίως. Και τα κόμματα είναι υγιή κύτταρα αυτής της κοινωνίας. Είναι υγιή. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω ακόμα χώρα που δεν έχει κόμματα. Ναι. Δεν ξέρω. Τώρα, το αν ξεφύγαμε ή αν δεν ξεφύγαμε, αυτό θα είναι μέρος της πολιτικής συζήτησης που θα γίνει όταν θα αρχίσει η κούρσα μετά την εξαγγελία. Τώρα όμως τα πράγματα είναι ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης και θέλω και έχω δει κόμματα και συζητώ τα θέματα του προγράμματος. Σαν ποια κόμματα έχετε δει? Όχι σίγουρα τον Δημοκρατικό Συναγερμό, κύριε Δημητριάδη, έτσι? Για την ακρίβεια, ο κύριος Αβέροφ είχε την ευγένεια να επισκεφθεί το γραφείο μας. Οπότε, ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω με κανένα, εκτός από το ΕΛΑΜ, με το οποίο δεν έχω σχέση και δεν έχω παρόμοιες απόψεις. Αλλά με οποιονδήποτε θέλει να με λέγεται, ακούσει. Κύριε Δημητριάδη, ότι και στο δικό σας πίσω μέρος του εγκεφάλου βρίσκεται το ΑΚΕΛ και ότι εκεί στοχεύεται να καταστείτε ο υποψήφιος που θα υποστηρίξει το ΑΚΕΛ σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Είναι αλήθεια ή όχι? Η αλήθεια είναι ότι θέλω να είμαι υποψήφιος πάνω σε ένα πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το δουν
όλες οι πολιτικές δυνάμεις και τα άτομα και εφόσον συμφωνούν με το πρόγραμμα μπορούν να το υποστηρίξουν. Δεν μπορεί να τύχει κάποιας διαφοροποίησης εάν και εφόσον βρεθείτε σε κοινό δρόμο. Δεν είναι θέμα διαφοροποίησης, είναι θέμα να ακούσουμε τι θέλει ο κόσμος μεταξύ αυτών και ποιες είναι οι θέσεις των κομμάτων, να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα και αν αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται σε συμφωνία με τις θέσεις των ατόμων ή των κομμάτων, είναι ευπρόσδεκτοι να υποστηρίξουν. Η ουσία της προσπάθειας είναι ότι αυτή είναι μια ανεξάρτητη προσπάθεια. Δεν έχω κομματικές σχέσεις. Ήμουν ένας επαγγελματίας δικηγόρος, για την ακρίβεια είμαι ακόμα ένας επαγγελματίας. Θα σταθούμε λίγο σε αυτό. Εντάξει, έχετε και ένα όνομα, κύριε Αχιλλέα Δημητριάδη, όμως, το οποίο δικαίως συνδέεται με τον Λέλο Δημητριάδη, με την εμπλοκή του χρόνια στα της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ευρύτερη πολιτική ζωή του τόπου. Δηλαδή, δεν ήρθατε από το πουθενά, έχετε κάτι πίσω σας. Ελπίζω. Ο Λέλος είναι πατέρας μου. Πολλοί ναι. με φωνάζουν ο γιος του Λέλου. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος. Αλλά δεν με γνωρίσατε εσείς με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα το παρελθόν είναι εκεί. Ο Λέλος είναι μια σπουδαία προσωπικότητα. Έχει αφήσει τη δική του ιστορία, το δικό του στίγμα. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια δεν είναι άσχετη με αυτά που μας έμαθα στο σπίτι και από ναι. πού ήρθαμε. Εντάξει. Κύριε Δημητριάδη, ρώτησα και τον κύριο Ηλιάδη. Νομίζω χθες μου διέφυγε να ρωτήσω τον κύριο Γιώργο Κολοκασίδη. Αλλά ο κύριος Κολοκασίδης είναι γνωστό ότι είχε μια πολιτική κομματική εμπλοκή με το δίκτυο. Εσείς πού θα τοποθετούσατε αν βάζαμε μια γραμμή ιδεολογική τον εαυτό σας στο κέντρο και πόσους να χωρέσει αυτό το κέντρο να μου πείτε. Έχει πολύ ναι. χώρο το κέντρο θα έλεγα. Νομίζω έχει χώρο. Αλλά, ναι, αλλά υπάρχει και η κέντρο αριστερά, υπάρχει και η κέντρο δεξιά ή δεν θέλετε αυτούς τις ταμπελίτσες. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα. Εγώ θα ήθελα να με κρίνετε με τις απόψεις που έχω πάνω στο πρόγραμμα που έχω. Και το πρόγραμμα αυτό θέλει μια κοινωνική ευαισθησία. Πρέπει να δώσουμε στον κόσμο μια ασφάλεια, πρέπει να δώσουμε στον κόσμο ένα κοινωνικό κράτος το οποίο να είναι τίμιο. Πρέπει να δώσουμε στον κόσμο αυτά που δικαιούνται όλοι οι πολίτες σε ευνομούμενα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε σήμερα. Όχι, δεν το έχουμε. Δεν νομίζω ότι το έχουμε. Νομίζω ότι δεν είμαστε όσο Ευρωπαίοι θα έπρεπε να είμαστε. Ναι, αλλά και ο ρόλος της Ευρώπης το να εποπτεύει το πόσο Ευρωπαίοι είμαστε, πού πάει. Δεν έχει ευθύνη η Ευρώπη αν μας αφήνει να κάνουμε του κεφαλιού μας. Ναι, αλλά δεν έχουμε εμείς περισσότερη ευθύνη να μην κάνουμε του κεφαλιού μας. Ναι. Θέλουμε παμπούλα από την Ευρώπη. Ντάξει. Και αυτό είναι πολύ σωστά που το θέτετε. Εγώ δεν βλέπω την Ευρώπη ως παμπούλα. Εγώ βλέπω την Ευρώπη ως ο χώρος στον οποίο ανήκουμε και πρέπει να έχουμε τον πύχη στο ευρωπαϊκό ύψος και όχι στο κυπριακό για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και παραδείγματα, περνάμε νομοθεσίες από την Ευρώπη. Δεν τις περνάμε διότι οι Βρυξέλλες λένε ότι πρέπει να περάσουν οι νόμοι. Περνούμε τους νόμους, δεν είναι για το καλό μας. Και αυτοί οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Εντάξει. Επειδή και εγώ έχω μια μικρή πορεία δημοσιογραφική και έχω δει και έχω καταγράψει προεκλογικές υποσχέσεις πολλών υποψηφίων. Έτσι, όλοι έχουν αυτή την πρόταση περί του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοιας, της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί τον πολίτη. Όμως, στο τέλος της ημέρας είδαμε ότι όλοι σηκώνουν τα χέρια. Εγώ έχω ένα παράδειγμα και το έχω πει και του κυρίου Νίκου Αναστασιάδη σε συνέντευξη, συνεπώς δεν έχω πρόβλημα να το πω και τώρα. Όταν ανέλαβε το 2013, όπου είχε καταρρεύσει σχεδόν το σύμπαν, είχε και μία υπόσχεση ότι θα διαχειριστεί το θέμα της γραφειοκρατίας και θα αναμορφώσει τη δημόσια υπηρεσία. Δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα. Τώρα, αν ήταν κάποιος του Δημοκρατικού Συναγερμού ή της κυβέρνησης, θα μας έλεγε ότι μα δεν άφησε η Βουλή να περάσουν νομοσχέδια προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως το αποτέλεσμα είναι ότι ο πολίτης ταλαιπωρείται, κύριε Δημητριάδη. Και σε αυτή την εκπομπή εδώ, που είναι διαδραστική και ακούμε τους πολίτες κάθε μέρα, ταλαιπωρούνται. Πριν από λίγο βγήκε ένας ο οποίος μας περιέγραψε την περιπέτεια του με τον κορονοϊό και δεν απαντάει, λέει, κανένας. Αυτό είναι το κράτος που θέλουμε. Και πώς θα έρθουμε να υποχρεώσουμε εκείνους τους υπηρέτες του κράτους που πληρώνονται από το δημόσιο κορβανά να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Παρακαλώ. Ναι, θέτεται το πιο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα του τι εξυπηρέτηση προσφέρει το κράτος στον πολίτη. Και δεν πρέπει να το κάνει ως χάρη. Δεν πρέπει να βρίσκουμε το γνωστό μας για να τον πάρουμε τηλέφωνο για να γίνει η δουλειά μας. Ο κάθε πολίτης δικαιούται από το κράτος
κάποια βασικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που οι πιο πολλοί ξεχνούμε είναι η ανάγκη του κράτους να δίδει στον πολίτη απαντήσεις. Το κράτος έχει υποχρέωση να απαντά στον πολίτη και σε πληροφορίες και στα αιτήματά του. Αλλά για να μπούμε στη μεγάλη εικόνα και μετά να μπούμε στα επιμέρους, η απάντηση κατά την άποψή μου είναι η ψηφιακή εξυπηρέτηση του Κύπριου πολίτη. Νομίζω μέσα στο ψηφιακό μετασχηματισμό η κυβέρνηση θα πρέπει να αναπτύξει ταχύτητα, να αλλάξει νοοτροπίες και να αρχίσει να εξυπηρετεί πιο σωστά τον πολίτη. Νομίζω εκεί μπορούμε να πάμε. Βέβαια, μακάρι, και ξέρετε, πρέπει να έχει περιεχόμενο, διότι ναι, ο Μιλόν άκουγε κάποτε όταν ήταν φοιτητής στα περί δυστοπικής αυτοδιοίκησης, ναι, και το οποίο ήταν μόνο μία ταπέλα. Στο τέλος της ημέρας δεν υπήρξε ποτέ τοπική αυτοδιοίκηση. Ακόμα και συζητάμε 5, 10, 15, αναλόγως του πόσους δήμους θέλετε. Λοιπόν, κύριε, ναι, κύριε Δημητριάδη, να έρθω όμως σε αυτό, ελάτε γιατί θέλω να βάλω τους τηλεθεατές μας μέσα και θα συνεχίσουμε και με τον Κυπριακό. Θέλω να το δούμε αυτό. Η ψηφιοποίηση έχει να κάνει επίσης και με τη διαφθορά και με τη διαπλοκή. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ότι... Ναι, πείτε, πείτε. Ένα παλιό παράδειγμα. Παλιά, θυμάστε, πηγαίναμε από τη Λευκοσία στη Λεμεσό και μας σταματούσε η αστυνομία και μας έλεγαν ότι τρέχεις πάνω από το όριο ταχύτητας. Και σου έκοβε ένα χαρτάκι και εσύ, αν είχες μέσο, προσπαθούσες να το σβήσεις. Αυτή ήταν η λογική. Τώρα έρχεται ο αστυνομικός, ο οποίος σε σταματά, ξέρω εγώ, στα 125 χιλιόμετρα, πάει στο μηχανάκι του, πατά το κουμπί, βγαίνει ένα χαρτάκι και τελείωσε. Πρέπει να πάει να πληρώσεις. Αυτό το πράγμα σημαίνει ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, μείωση της διαφθοράς και της διαπλοκής και βεβαίως ο πολίτης παίρνει κάτι. Κακό είναι που έτρεχε, αλλά το παράδειγμα που σας φέρνω είναι το ότι... Το σκέφτηκα και εγώ μόλις το είπατε. Α, το σκεφτήκατε. Ωραία, αλλά φαίνεται σας έπιασαν και εσάς. Ναι, προσέξτε να δείτε, εδώ δεν μπορεί να παρέμβει κανένας στο σύστημα, διότι και όποιος παρέμβει θα φανεί ακριβώς, το ίχνος εκείνου που έχει παρέμβει για να σβήσει. Μπράβο. Μόνο ο Γενικός Αγγελέας και αυτό είναι από το Σύνταγμα που έχει δυνατότητα. Εντάξει, τώρα, αν πάμε στις ακρότητες, μιλάμε για τη Γενική Γραμμή. Λοιπόν, αλλά ας δώσουμε το χρόνο στους τηλεθεατές. Ναι. Πάμε στον κύριο Ανδρέα, παρακαλώ, από τη Λευκοσία. Κύριε Ανδρέα, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Σας ακούμε, κύριε Ανδρέα. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δημητριάδη, εφόσον θέλει να διαβουλευτεί με την κοινωνία και αν κοινωνία ονειρεύεται ότι θα διαπραγματευτεί την ελίτ της πλατφόρμας, κοινωνία και αγνοεί εμάς τους απλούς ψηφοφόρους, εμάς που ανήκουμε και πρέπει να έχουμε λόγο το 90%. Ναι. Εννοείται, κύριε Ανδρέα, ότι ο κύριος Δημητριάδης διαβουλεύεται με ένα μέρος. Δηλαδή θα του πω ότι βάζει το άλογο πίσω από το, από την αμάξι. Θα το σχολιάσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρέα. Ο κύριος Κυριάκος, παρακαλώ, από την Αμόχωστο. Κύριε Κυριάκο. Ναι, γεια σας. Σας χαιρετώ, κύριε Παρούτη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Την εκπομπή σου. Χρόνια πολλά στον κύριο Δημητριάδη. Το χαιρετούμε. Και τον κύριο Δημητριάδη τον πιστώνω εγώ προσωπικά για τις νομικές του επιτυχίες, ναι, για τις νομικές του γνώσεις. Όσον αφορά την πολιτική του, την πολιτική του πεποιθήσεις, εγώ προσωπικά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα είναι υποψήφιος του ΑΚΕΛ. Έναν περίπου το λέω γιατί στη λίστα του ΑΚΕΛ φαίνεται ότι είναι ο κύριος Δημητριάδης μαζί με την Εράτο Κοζάκου Μαρκουλή, ίσως και τον κύριο Στεφάνου. Από τη στιγμή που το λέω σημαίνει ότι είναι κέντρο αριστερός. Ναι. Και εφόσον είναι κέντρο αριστερός, ο κυπριακός λαός έχει τις επιφυλάξεις του, διότι έπραξε την αριστερά και την κεντροαριστερά από το 2008 μέχρι το 2013. Γνωστά είναι τα αποτελέσματα. Εξημέρωσε μια καλή μέρα το 2013 και τα κρατικά ταμεία δεν είχαν σεν. Επομένως, και ένα σχόλιο πάνω στο αν το κράτος έτσι υπηρετεί τον πολίτη. Σίγουρα αυτό το κράτος με αυτήν την κυβέρνηση εξυπηρετεί τον πολίτη περισσότερο από ότι τον ξεπηρετούσε στο παρελθόν με άλλες διακυβερνήσεις. Λοιπόν. Ένα μικρό σχόλιο, μια μικρή παρατήρηση. Το θυμητικό μου είναι πολύ φρέσκο, έτσι είναι ο Πολ. Πριν 6 μήνες, κύριε Παρούτη, έχω την εντύπωση ότι θα τον φιλοξενούσατε στη δική σου εκπομπή.
εάν άλλοι κάποια νομικέ δραστηριότητε του με εχμέ ενάντια στην σημερινή διακυβέρνηση. Είμαστε βέβαιοι, σχεδόν βέβαιοι τότε ότι μέσα από εκείνη την εκπομπή, την παρουσία του στη δική σου εκπομπή, εμείς ήμασταν βέβαιοι ότι ο κύριος Δημητριάδης θα ήταν υποψήφιος. Τώρα μένει να δούμε αν είναι ο εκλεκτός του ΑΚΕΛ. Κύριε Κυριάκο, καταρχάς δεν είναι κακό, μάλλον καλό είναι να διεκδικεί κάποιος υποψηφιότητα και συνεπώς. Αφήστε να τα σχολιάσει. Έχετε θίξει κάποια θέματα. Έχουμε, έτσι ακριβώς. Δημοκρατία έχουμε, κύριε Παρούτη. Αύριο στο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα δούμε πέραν των 8-9 υποψηφίων. Λοιπόν. Όπως γίνεται σε κάθε... Είναι τα κόμματα, είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κυριάκο, πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος από το Δασάκι της Άχνας και πάμε στον κύριο Αχιλλέα Δημητριάδη, ο οποίος είναι φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή. Κύριε Πέτρο. Γεια σας. Καλό απόγευμα, κύριε Πέτρο. Μια ερώτηση στον κύριο Δημητριάδη. Μάλιστα. Πόσοι πρόεδροι επέρασαν από την Κύπρο, ναι, που τη δημοκρατία μέχρι σήμερα. Αριθμητικά, τώρα πρέπει να τους μετρήσουμε. Μπορούμε 6, εύκολα 7, να... 6-7. Ναι. Ναι. Έχει μισό αιώνα που είμαστε πρόσφυγες. Τι επρόσφερα στον αγρότη πρόσφυγα. Ναι. Καλή ερώτηση, κύριε Πέτρο, γιατί θα σταθώ σε αυτό το θέμα και, με τον... Έφυγαμε την περιουσία μας, ναι, έχει μισό αιώνα. Δεν πήραμε γρώση. Το λοιπόν, καλή επιτυχία στον κύριο Δημητριάδη, αλλά εγώ να του πω, είμαι σαν τον Παππούντου, δεν έχουμε πολιτικούς. Πρέπει να κάνουμε εισαγωγή πολιτικούς. Λοιπόν, δεν έχουμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πέτρο. Εντάξει, εδώ είναι η απογοήτευση του πρόσφυγα, ο οποίος είναι και σε προχωρημένη ηλικία, όπως είπε. Ναι. Και ας ξεκινήσουμε ανάποδα, κύριε Πέτρο. Βεβαίως, με τον κύριο Πέτρο να αποδοθεί. Ναι, συμμερίζουμε τον πόνο, ναι, του ανθρώπου. Ναι, αλλά υπάρχει λύση, πιστεύετε πλέον, κύριε Δημητριάδη? Βεβαίως υπάρχει λύση. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία έχει πολιτική ισότητα και την οποία θα κάτσουμε να διαπραγματευτούμε. Ναι. Όχι να φεύγουμε το 17 που είχαμε φτάσει σε τόσο προχωρημένο σημείο και να λέμε ναι, ξέρετε, να πάμε να κάνουμε αυτόν εκείνον και το άλλον και τα πράγματα είναι εκεί. Έχουμε ακόμα ευκαιρία. Εγώ αυτόν πιστεύω και να σας πω και την αλήθεια για αυτόν τον πράγμα, γι' αυτόν ασχολούμαι με το θέμα. Πιστεύω ότι φτάνουμε, δεν θα το πω η τελευταία ευκαιρία, αλλά είμαστε στο παραπέντε της διχοτόμησης από το παραπέντε της λύσης το 17 και αν δεν προσπαθήσουμε τώρα να διορθώσουμε την κατάσταση και να κάνουμε μια χώρα η οποία να δουλέψει πάνω σε αυτές τις αρχές, πάνω στα 6 σημεία του πλαισίου Γκουτέρες, στις διαπραγματεύσεις από εκεί που εμείναμε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή και θα φτάσουμε δυστυχώς στη διχοτόμηση. Εγώ δεν δέχομαι τη διχοτόμηση. Αυτή η θεωρία των δύο κρατών που ψιθυρίζεται από διάφορους, για να μην αρχίσω να ονοματίζω, για μένα... Κύριε Δημητριάδη, όμως, συγγνώμη, υπάρχει και η άποψη ότι το Πουλίν επέτησε, ότι η διχοτόμηση έχει έρθει, διότι την θεωρία των δύο κρατών δεν τη λένε πλέον κάποιοι ψιθυριστά, τη λέει η Τουρκία και ο εγκάθετος της στην κατεχόμενη περιοχή ως επίσημη θέση και εμένει. Και απέδειξε η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια ότι εκείνο που λέει το εννοεί. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα? Ωραία. Εγώ, ο κύριος Πέτρος, ναι, ο κύριος Πέτρος όμως αντελήφθηκα ότι είχε και μια άλλη διάσταση, ναι, η ερώτηση. Μπράβο, του, πολύ ωραία. Που έχει να κάνει με την αδικία η οποία έχει επισυμβεί σε όλους τους πρόσφυγες σε σχέση με την άνηση κατανομή των βαρών της συνεχιζόμενης κατοχής. Να απαντήσω στο πρώτο σημείο. Το πρώτο σημείο είναι η ευρωπαϊκή ομπρέλα. Πρέπει να μπούμε κάτω από την Ευρώπη, πρέπει να αναχτίσουμε την αξιοπιστία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δυστυχώς την έχουμε χάσει και στις Βρυξέλλες και στα Ηνωμένα Έθνη και από εκεί πρέπει να μπούμε μέσα, να συμπλέουμε με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη θετική ατζέντα με την Τουρκία. Εκεί είναι το σημείο. Και υπάρχει και ακόμη ένα σημείο. Δεν δέχεται η Ευρώπη τα δύο κράτη.
Αυτό είναι η ασφάλεια μας. Άρα αν εμείς μπούμε κάτω από αυτή την ομπρέλα προστασίας, έχουμε πιθανότητες να λύσουμε το πρόβλημα όπως το φανταζόμαστε σήμερα. Και βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, εμφανώς δεν αντιλέγω, αλλά νομίζω δεν χάσαμε το παιχνίδι ακόμα. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ευκαιρία ακόμη. Πιστεύετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων κατανοεί τι εστί η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, έστω και αν έχουν παρέλθει τόσα χρόνια από τότε που τη συζητάμε, κύριε Δημητριάδη? Νομίζω δεν και εξήγηση. Είναι έτοιμοι και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι να λειτουργήσουν κάτω από αυτή την ομπρέλα? Νομίζω δεν εξηγήθηκε η έννοια της ομοσπονδίας αρκετά. Νομίζω δεν καταλάβαμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Δεν καταλάβαμε τι σημαίνει ομοσπονδία. Δεν καταλάβαμε ότι θα υπάρχει ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όπως υπάρχει στην Αμερική μια κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και δύο άλλες πολιτιακές κυβερνήσεις, οι οποίες, για να το πω κυπριακά, θα κάνουν κουμάντο στην περιοχή τους. Αυτό το πράγμα δεν το καταλάβαμε. Και δυστυχώς δεν έχει καλλιεργηθεί αυτή η ιδέα της ομοσπονδίας όσο θα έπρεπε. Ναι, ο κόσμος δεν είναι έτοιμος, αλλά παρόλο του ότι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος, πολλοί ακόμη θέλουν την ομοσπονδία και πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να την πετύχουμε. Όμως ναι, να απαντήσουμε στον κύριο Πέτρο για το θέμα της αδικίας. Απόλυτα σωστό. Μετά από το θέμα της στέγασης των προσφύγων του 1974, που ήταν η απόλυτη προτεραιότητα, είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπρεπε ο κόσμος να στεγαστεί. Το επόμενο βήμα που έπρεπε να είχε γίνει ήταν να υπάρξει ένα ταμείο αλληλεγγύης με τον φόρο κεφαλουχικών κερδών που εισπράττει η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1980. Και έπρεπε... με την υπεραξία περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. Ο φόρος κεφαλουχικών κερδών, ναι, φορολογεί 20% ναι, της υπεραξίας της περιουσίας. Αυτός ο φόρος από το 80 έπρεπε να μπαίνει σε ξεχωριστό ταμείο, το οποίο να δώσει εις τους πρόσφυγες ή έστω εις τα άτομα τα οποία έχουν περιουσία στα κατεχόμενα κάποια άνεση στο να διαχειριστούν αυτό το θέμα. Ανταυτού δεν έχει δοθεί καμιά βοήθεια πέραν από το φορέα ισότιμης κατανομής βαρών που δεν αυτό νομίζω... Αυτό στα μπέλα είναι, κύριε Δημητρία. Μπράβο, ακριβώς. Δεν νομίζω ότι είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Οπότε ναι, ο κύριος Πέτρος έχει δίκαιο. Άφησαν τους ανθρώπους το έλεος του Θεού, ενώ θα εμπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό θα εμπορούσε να τύχει ρύθμισης εφόσον θα λύσουμε τον Κυπριακό. Αλλά εντάξει, αυτό είναι πιο κάτω. Ας μιλήσουμε όμως και για τον κύριο Κυριάκος. Ναι, οποίος, είπε, και καλά και κακά. Ναι, είπε ότι έχετε νομικές επιτυχίες. Φαίνεται ξέρει πιο πολλά από μένα ο κύριος, ναι, Κυριάκος, εντάξει, για ποιοι είναι υποψήφοι ή δεν είναι υποψήφοι. Έχει κυκλοφορήσει, αλλά... αν θέλετε, υπομορφή πληροφορία στο ότι το ΑΚΕΛ σε μια εσωτερική δημοσκόπηση μετρά και το δικό σας το όνομα, κύριε Δημητριάδη. Δεν το ξέρετε αυτό? Ακούω πάρα πολλά πράγματα, κύριε Παρούτη. Πρέπει να σας πω καλά, ότι τα πράγματα που ακούω... Με την ηγεσία του ΑΚΕΛ, με την Εζεκία Παπαϊωάννου, δεν έχετε κάποια επαφή, τίποτα? Έκανα μέρος της διαβούλευσης μας, ήταν και με αυτή την ηγεσία. Ναι. Και αυτό έκανα. Και μέρος της διαβούλευσης προχωρεί για να μιλήσω με όλα τα κόμματα και να πάρω απόψεις. Αλλά το θέμα εδώ δεν είναι αν θα είμαι ή δεν θα είμαι υποψήφιος κάποιου. Το θέμα είναι ότι θέλω να είμαι ανεξάρτητος. Είμαι ανεξάρτητος. Δεν έχω κομματική εξάρτηση από κανένα. Αποφάσισα να κάνω αυτή την προσπάθεια να πάρω τις πληροφορίες, διότι σαν καλός δικηγόρος, αν δεν διαβάσεις την υπόθεση σου, δεν ξέρεις τι θέλεις. Οπότε πρέπει πρώτα να μάθω. Τώρα που μαθαίνω περισσότερα πράγματα από αυτά που ήξερα, μπορώ να ετοιμάσω τις προτάσεις μου και πάνω στις προτάσεις, ως ανεξάρτητος και αξιοπρεπής υποψήφιος, μπορώ να προχωρήσω. Αυτή είναι η προσπάθεια. Ναι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ο κύριος Ανδρέας ήταν λίγο διχτικός ότι διαβουλεύεστε με την κοινωνική ελίτ και αγνοείτε, ναι, τους πολλούς, τους απλούς πολίτες. Ναι, ωραία. Να απαντήσω. Η προσπάθεια μου στην Λεμεσό, που ήταν δημόσια διαβούλευση, ήταν ανοιχτή πρόσκληση σε οποιονδήποτε. Και πρέπει να σας πω ότι παρόλο τον κορονοϊό είχαμε μια πάρα πολύ καλή προσέλευση και ο κόσμος ερώτησε πάρα πολλά πράγματα. Μια ερώτηση που μου έκανε πολύ εντύπωση, ένα νεαρό παιδί, ο οποίος μου είπε και ποια είναι η πολιτική σας για την ημιωρινή περιοχή Λεμεσού και για τα αγροτικά θέματα.
Και είπα, δεν είχα υπόψη μου αυτό το θέμα. Και ο άνθρωπος μας εξήγησε πως βιολογικές καλλιέργειες, πως άλλα θέματα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και πήραμε θαυμάσιες ιδέες. Η ουσία είναι να ακούσω. Και είναι ανοιχτό το γραφείο μου, είναι ανοιχτά τα τηλέφωνα, είναι ανοιχτό το διαδίκτυο αν ο κύριος Ανδρέας έχει την διάθεση ή την ευκαιρία να επικοινωνήσει και ευχαρίστως να μιλήσουμε. Αλλά με κανένα τρόπο δεν είναι μια προσπάθεια να μιλήσω με το elite, όπως το λέει. Έχω ακόμα δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν, μια στην Πάφο και μια στην Ελεύθερη Αμόχωστο και βεβαίως και στη Λευκοσία. Αλλά το γραφείο είναι ανοιχτό, το διαδίκτυο είναι εκεί, ο άνθρωπος μπορεί να μας πει τι ακριβώς θέλει και ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Κύριε Δημητριάδη, θέλω να ρωτήσω και ποιοι είναι οι συνεργάτες σας σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να έχουν εικόνα και οι πολίτες, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πλαισιώνουν τον κύριο Αχιλλέα Δημητριάδη. Δεν νομίζω ότι θα είναι ο Α ή ο Β, είναι μια ομάδα, είναι θα ομάδα. Έλεγα, η οποία έχει να κάνει και με θέματα επικοινωνίας. Το πιο μεγάλο βάρος σε αυτή την ομάδα είναι να συντάξουμε τις προγραμματικές δηλώσεις. Το έχουμε σπάσει σε τρία, έχουμε μιλήσει για το τίμιο κράτος, έχουμε μιλήσει για την Κύπρο του 2035, τα 75 χρόνια της δημοκρατίας, να έχουμε την προοπτική και το τρίτο θέμα είναι ότι η λύση πρέπει να μας συμφέρει. Λοιπόν, σε αυτούς τους τρεις άξονες γίνεται η διαβούλευση και πάνω σε αυτά θα κάνουμε το πρόγραμμά μας και ελπίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θα μελετηθεί και θα αγκαλιαστεί και από τον κόσμο και από κόμματα για να υποστηρίξουν την ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Κύριε Δημητριάδη, διαβάζω μηνύματα τηλεθεατών γραπτά. Κύριε Παρούτη. Ελπίζω να είναι καλά, κύριε Παρούτη. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει καμία λογοκρισία, είναι εδώ τα εργαλεία. Θαυμάσια, ελευθερία. Κύριε Παρούτη μου, κουραστήκαμε από τα κούφια λόγια. Με τόσες υποσχέσεις θα ήμασταν ζάμπλουτοι εμείς οι πρόσφυγες που τα χάσαμε όλα σε μια νύχτα. Και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι έχουν πλουτίσει εν μία νυχτή. Μιχάλης Στρόβολος. Σημειώστε γιατί. Κύριος Στρόβολος. Ναι. Μιχάλης Στρόβολος. Για το... Ο κύριος Ανδρέας Χρήστου. Κύριε Δημητριάδη, μιλήσατε πολλές φορές για την Ομοσπονδία και για την Επιτροπή Περιουσιών στα Κατεχόμενα. Η ερώτηση είναι, αν θα είστε πρόεδρος, θα βάλετε μία ομάδα νομικών για να βοηθήσει όλους τους πρόσφυγες δωρεάν να αποταθούν στην Επιτροπή. Και δεύτερο, εδώ υπάρχει μία αιχμήδη, συλλαμβάνω κύριε Δημητριάδη. Ναι, βέβαια. Και δεύτερο, θα προχωρήσετε τουλάχιστον με το Σύνταγμα του Ελληνοκυπριακού Κρατηδίου να ξέρουμε και να συμφωνήσουμε πρώτα με το δικό μας Σύνταγμα πριν συμφωνήσουμε με την άλλη πλευρά. Λοιπόν, δύο, ο κύριος Ανδρέας. Η κυρία Θανασία, τηλεθεάτρια, μας ακούει. Κυρία Θανασία, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Κύριε Παντή, καλησπέρα και κύριε Δημητριάδη, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά, κυρία Θανασία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δημητριάδη, για την υπόθεση της κυρίας Τιτίνας Λοιζίδου, για την οποία μας λέτε συχνά, και για την επιτυχία σας στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Μπορείτε αυτή η νομική επιτυχία πώς επηρέαζε ή αν θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει το εθνικό μας θέμα. Και τέλος, αν πιστεύετε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αξιοποιήσει αυτή την επιτυχία. Ναι. Ευχαριστούμε, κυρία Θανασία. Ευχαριστούμε. Αν την έχει αξιοποιήσει. Ναι. Ο κύριος Μιχάλης, παρακαλώ, από τη Λευκοσία. Πάρουμε τέσσερις. Ναι, θα πάρουμε πέντε, κύριε. Γεια σας. Ναι, ναι κύριε Μιχάλη, σας ακούμε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δημητριάδη, σαν έγκυρον νομικών. Η σύζυγος μου είχε ένα ατύχημα και μετά από δύο ιατροσυμβούλια του Υπουργείου Εργασίας την ενέκρινα 75% και αργότερα 85%. Θα παράσχει δωρεάν νομική συμβουλή, κύριε Μιχάλη. Ελάτε. Ναι. Επίδομα αναπηρίας. Ναι. Το ερώτημα ποιο είναι προς τον κύριο Δημητριάδη. Το ερώτημα είναι, όταν προσφύγεις στο διοικητικό δικαστήριο και βγάλει μια απόφαση υπέρ σου, έχει το δικαίωμα οποιοσδήποτε υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας να την παρακάψει και να βγάλει απόφαση καταδικαστική εναντίον σου. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη, παρόλο που μας περιγράφετε τη δική σας προσωπική υπόθεση, το θέμα αυτό του σεβασμού των αποφάσεων των δικαστηρίων από το κράτος είναι τεράστιο. Και ιδιαίτερα τώρα που έχουμε το διοικητικό δικαστήριο, θα το σχολιάσει ο κύριος Δημητριάδης, επί του γενικότερου όμως, και έχουμε και ακόμη ένα τηλεθεατή που είναι ο κύριος Ανδρέας. Ναι. Κύριε Ανδρέα. Ναι, κύριε Παρούτη, σας χαιρετώ. Και εμείς σας αντιχαιρετάμε. Παρακαλώ, έλα. Κύριο Δημητριάδη.
Γεια σας. Κοιτάξτε, κύριε Παρούτη, θέλω να πω κάποιες αλήθειες, διότι λέγονται μισές. Ναι. Από τους ραδιοσταθμούς και από τους δημοσιογράφους και από αυτούς που παρουσιάζεται τώρα τελευταία. Λέγω μισές αλήθειες. Εννοείται για το Κυπριακό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το Κυπριακό. Τώρα που φτάσαμε στο παραπέντε της διχοτόμησης, πρέπει να σοβαρευτούμε και να πούμε όλες τις αλήθειες και να ξέρουν και οι υπόλοιποι που θα παρουσιάσουν οι υποψήφοι να μας απαντήσουν, διότι πρέπει να βρούμε και το, αν αποτύχουμε και φτάσουμε στη διχοτόμηση, πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Λέτε κατά κόρον, λέτε στην τηλεόραση, ότι ακολουθήσαμε τον δρόμο της Ομοσπονδίας, αλλά δεν τα καταφέραμε. Λες και φυτέψαμε ένα χωράφι άγωνων, δεν ευδοκίμησε. Αυτόν το, η πορεία που ακολουθήσαμε έφτασε πολλές φορές στο παραπέντε της λύσης. Τα ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να τα πω εγώ. Έχω πολλές και άποψη. Φορές. Ναι. Και θα τον πάραμε εμείς. Να πούμε την αλήθεια όλοι. Επομένως, εάν δεν ευδοκίμησε η Ομοσπονδία η λύση, είναι διότι δεν τη θέλουμε. Από τον καιρό του σχεδίου Άτσεσον καλλιεργήσαμε τη διχοτόμηση. Ο Παπανδρέου, ο Γρίβας, μετά όλοι βολευτήκαμε με τη διχοτόμηση και σε αυτό είμαστε όλοι, γι' αυτό είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Κύριε Ανδρέα, ναι. Προσέξτε, εγώ έχω και την τόλμη να πω ότι συμφωνώ με την προσέγγιση σας. Μα πρέπει να πούμε, πότε να πούμε την αλήθεια. Όταν θα έρθει η διχοτόμηση πλέον. Να πλησιάσουμε τους Τουρκοκύπριους, να ζητήσουμε συγγνώμη, να ζητήσουν και αυτοί συγγνώμη. Λοιπόν, για όλα κάμανε, να τους πείσουμε ότι θέλουμε μια γνήσια λύση, άλλη λύση δεν υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθώντας, τελευταία ελπίδα θεωρώ τον κύριο Δημητριάδη και του εύχομαι να πετύχει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ανδρέα. Διαβάζω ακόμη ένα μήνυμα, κύριε Δημητριάδη, είναι πολλά, αλλά δεν θέλω να αδικήσω κανένα. Λέει ένας τηλεθεατής, στο προεκλογικό του πρόγραμμα θα δεσμευτεί για αποζημίωση προσφύγων ο κύριος Δημητριάδης. Ο κύριος Γιώργος είναι τηλεθεατής που περιμένει στο τηλέφωνο, ο τελευταίος όπως μας πληροφορεί η παραγωγή, για να δώσουμε τη δυνατότητα στον κύριο Δημητριάδη να απαντήσει. Κύριε Γιώργο. Γεια σας, κύριε Παρούτη. Καλό απόγευμα. Σας ακούμε. Σας συγχαίρω και σας σέβομαι. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έχετε έναν εκλεκτικό άνθρωπο απέναντί σας, τον οποίον εγώ θα δώσω όλο μου τον εαυτό. Ναι. Το θέμα είναι, γίνονται πολλά παράξενα εδώ μέσα στην Κύπρο. Εγώ δούλευα σε μια εταιρεία, για να καταλάβετε, νύχτας, τα οποία δουλεύαμε μόνο 12 ώρα και 13 ώρα, όλη τη νύχτα με ένα βασικό μισθό 850 ευρώ. Ναι. Τι μπορεί να κάνει γι' αυτό. Και είναι μάλιστα εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Και αν μπαίναμε σε, πώς το λένε, σε δικαλισμό, δηλαδή στη ΠΕΟ, στη ΣΕΚ, θα μας διώχνανε. Λοιπόν, εντάξει. Κύριε Γιώργο, ένα λεπτό, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, να μην το επεκτείνουμε. Ναι, εντάξει. Λέτε την θέση του κυρίου Αχιλλέα Δημητριάδη στο θέμα των απολαβών, των χαμηλών απολαβών, στον καθορισμό κατώτατου μισού και πώς ο ίδιος μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε όλοι οι πολίτες αυτού του τόπου να ζουν αξιοπρεπώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό, τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δημητριάδη, να διαβάσω ακόμα ένα μήνυμα από την κυρία Γεωργίου. Εντάξει. Είμαστε στο 11. Είμαστε σε πολύ. Να μου δώσετε όμως το χρόνο να τα κάνω. Θα έχετε ένα 7 λεπτό, μπορείτε. Να μπορέσω. Μπορείτε, ναι. Λέει η κυρία Γεωργίου, είναι κρίμα να βλέπουμε τους πολιτικούς μας και τους υποψήφιους προέδρους να συμπεριφέρονται ως καριερίστες και όχι εμπνευσμένοι ηγέτες που να παράγουν πολιτική και το όραμα τους να είναι να προσφέρουν στον τόπο ακόμη και σε βάρος τους παρά να πλουτίζουν οι ίδιοι και μόνο. Δεν υπάρχουν ηγέτες δυστυχώς, υπάρχουν φιλόδοξοι πάντα υποψήφοι που μας προσφέρουν μόνο απογοήτευση. Πάμε κατά διαόλου και οι θύνοντες αγρών η χώρα σας. Είναι άκρος απογοητευτική η προσέγγιση της τηλεθεάτριας. Κύριε Δημητριάδη, από πού να ξεκινήσουμε, από τον κύριο Μιχάλη από το Στρόβολο. Να τα πάρω από την κυρία Γεωργίου για να μην τα αφήσουμε. Ναι. Συμφωνώ ότι δεν πάμε καλά και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ για να κάνουμε την αλλαγή.
να μιλήσουμε για τον κύριο Γιώργο, διότι μου δώσατε 7 λεπτά. Συμμερίζομαι το άγχος του. Συμμερίζομαι την ανάγκη για αξιοπρεπή αμοιβή και αξιοπρεπή εργασία. Έχετε γνώση από στα οικονομικά θέματα, κύριε Δημητριάδη? Βεβαίως έχω γνώση και αυτά είναι τα θέματα που με απασχολούν. Ο κατώτατος μισθός, συζητείτε τώρα ότι θα είναι γύρω στα κάτω μάλλον από 1.000 ευρώ. Ναι. Και υπάρχει και η συζήτηση αν αυτός ο κατώτατος μισθός θα είναι για όλους ή αν θα είναι για συγκεκριμένα επαγγέλματα μέσα στην οικονομία. Είναι θέματα για συζήτηση και σίγουρα ο άνθρωπος δικαιούται να έχει συνδικαλιστική συμμετοχή. Είναι δικαίωμά του. Αυτά τα δικαιώματα. Αποχειρωμένο δικαίωμα. Μα ακριβώς, χρόνια τώρα. Γι' αυτό σας λέω ότι πολλές φορές τα πράγματα είναι εκεί. Ναι, βέβαια, οι συνθήκες της αγοράς είναι εντελώς διαφορετικές από ό,τι τις φανταζόμαστε. Απόλυτα. Απόλυτα. Και σίγουρα και αυτό είναι ένα θέμα. Από όσα καθορίζει το εργατικό δίκαιο. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας. Ο κύριος Ανδρέας. Ναι. Όχι, ο κύριος. Είχε ένα κύριο για τις αποζημιώσεις και τους πρόσφυγες. Ο κύριος Χριστοφόρου. Το θέμα της αποζημίωσης των προσφύγων θα λυθεί σίγουρα εάν λύσουμε το Κυπριακό. Εάν δεν λύσουμε το Κυπριακό, πιστεύω ότι πρέπει να ξανακοιτάξουμε με σοβαρότητα τον φορέα ίσης κατανομής βαρών και να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια να βοηθήσουμε κόσμο ο οποίος αναγκάζεται να ξεπουλά τις περιουσίες του. Δεν είναι οι άνθρωποι επειδή θέλουν να βγάλουν λεφτά που πάνε και πουλούν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα. Είναι διότι θα τους πιάσει η τράπεζα το σπίτι στις ελεύθερες περιοχές και έχουν ένα μάτσο κοτσάνια στο σπίτι τους, το οποίο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αν το κράτος μπορούσε να έρθει αρρωγός σε αυτόν και να πληρώνει αυτά τα ποσά, τα χαμηλά ποσά, τα οποία πάνε και παίρνουν από την Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας, το κράτος θα μπορεί μετά, όταν οι άνθρωποι ορθοποδήσουν, να αγοράσουν πίσω την περιουσία τους αυτήν, μάλλον στην τιμή που το αγόρασαν από την αρχή. Φυσικά, κύριε Δημητριάδη, τώρα είναι πολύ μεγάλο το κόστος των περιουσιών στα κατεχόμενα, έτσι. Τεράστιο. Και δεν ξέρουμε αν το κράτος, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, έχει την ευρωστία να κάνει αυτού του είδους τις ενέργειες. Ναι, αλλά δέστε μία απλή λογική. Αν οι τιμές στις οποίες πουλούν τις περιουσίες είναι πολύ χαμηλές, συμφέρει του κράτους να αγοράσει αυτές τις περιουσίες. Να το δούμε. Είναι τεράστιο το θέμα. Τεράστιο αυτό. Στον κύριο Ανδρέα που είπε, να σας τα πω εγώ απλά, που είπε ότι τόσα χρόνια δεν θέλουμε την Ομοσπονδία και ξεκίνησε από το σχέδιο Άτσεσον. Καλά, η Ομοσπονδία δεν είναι τότε που βγήκε, αλλά ας πάμε το 2017. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία. Ο κύριος Ανδρέας νομίζω εννοεί ότι δεν θέλουμε να συμβιώσουμε και να μοιραστούμε την κυβέρνηση ή την διακυβέρνηση με τους Τουρκοκύπριους. Αυτό κατάλαβα. Δεν θέλουμε. Εγώ διαβάζω το Σύνταγμα του 1960 και μιλά για τις δύο κοινότητες. Μιλά για πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Μιλά για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Έχουμε ένα Σύνταγμα το οποίο τώρα θέλουμε να μετεξελίξουμε σε μια ομοσπονδία. Αυτή είναι η θέση μου. Και δεν μπορώ να την αλλάξω, διότι πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος αυτή η χώρα να επανενωθεί κάτω από ένα πλαίσιο ομοσπονδίας, όπου οι δύο κοινότητες θα μπορούν να ζήσουν αρμονικά, σε ειρήνη και σε ευημερία. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Ναι. Οπότε αν μέχρι τώρα δεν κάναμε αρκετή προσπάθεια, βέβαια, το αποτέλεσμα είναι ότι δεν το έχουμε λύσει. Άρα εμφανώς δεν κάναμε αρκετή προσπάθεια και πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι? Πάντως για το τελευταίο κεφάλαιο ξέρουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και ποιοι δεν έχουν πράξει. Εντάξει, θα μας δοθεί ευκαιρία ίσως, ναι, και σε άλλες συζητήσεις. Να πάμε, στον κύριο Μιχάλη για το ατύχημα, ναι, του, διότι ήταν έντονος ο άνθρωπος. Και περίπου υπέδειξε αυτό το οποίο γνωρίζουμε, ότι πολλές φορές το κράτος, το ίδιο το κράτος, γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του δικαστικές αποφάσεις και δύο αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου. Να εξηγήσουμε κάτι στον κύριο Μιχάλη. Το διοικητικό δικαστήριο απλώς ακυρώνει μια απόφαση. Πάει στο δικαστήριο και λέει: αυτή η απόφαση που πήρε το Υπουργείο Υγείας είναι λάθος. Ναι. Και πάει πίσω και πρέπει να το επανεξετάσει, λαμβάνοντας υπόψη του τα πράγματα που διεπίστωσε το διοικητικό δικαστήριο ότι ήταν λάθος. Αν αυτά τα πράγματα δεν τα έλαβε υπόψη, τότε αυτό είναι κακό
και δεν μπορεί να συνεχίσει. Οπότε υπάρχει ενδεχόμενο. Κυρία Θανασία, αναφέρθηκε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αρχές της δεκαετίας του 90, κύριε Δημητριάδη, ήτανε. Το 1989 άρχισε 1900. Η Τίνα Ελοϊζίδου. Ναι, πότε βγήκε η απόφαση. Τελικά πληρώθηκε το 2003, 14 χρόνια. Εντάξει. Και από το, ναι. Εγώ απλώς είπα και νομίζω ότι η απόφαση εξεδόθη αρχές της δεκαετίας του 90. Ναι, ναι, 96, ναι. 98, 96. Μετά 98 ναι. Ήταν τρεις. Λοιπόν, αλλά... και λέει πώς η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποίησε αυτή την επιτυχία. Η οποία ήταν μια ατομική προσφυγή, έτσι. Ακριβώς. Μα αυτό είναι το σημαντικό, πιστεύω, για την υπόθεση Λοϊζίδου. Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που κάποιο άτομο διεκδίκησε σε ατομικό επίπεδο την περιουσία του. Και η απόφαση αυτή έβγαλε πάρα πολλά θετικά για τη δική μας πλευρά. Το ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας που εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία καθορίζουν τον ιδιοκτήτη της περιουσίας, αυτό το έβγαλε αυτή η απόφαση. Αν δεν είχαμε αυτή την απόφαση, θα ακολουθούσαμε τη θεωρία Ντεχτάζ. Εμείς απ' εδώ, εσείς απ' εκεί και να πληρώσουμε τη διαφορά. Αυτή η υπόθεση άλλαξε άρδιν το περιουσιακό. Για την ακρίβεια, τολμώ να πω ότι ο λόγος που υπάρχει περιουσιακό είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είπε ότι είναι δική σας η περιουσία, μπορείτε να την πάρετε πίσω και δικαιούστε και αποζημιώσεις για τα ενίκια που χάσετε. Αυτό δεν το χρησιμοποιήσαμε αρκετά, πιστεύω, ως Κυπριακή Δημοκρατία. Έγινε η τέταρτη διακρατική προσφυγή, αλλά πιστεύω, και τώρα ειδικά, πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν βοηθά πλέον τα άτομα τα οποία αγωνίζονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως την Τιτίνα Λοϊζίδου. Και έχω και συγκεκριμένες αναφορές για το Βαρόσι, αλλά θα έρθω σε λίγο, διότι μας είπαν νομίζω για αυτό. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε ωραία. Δημητριάδη. Να πούμε ο για κύριος το Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης είπε ότι, που λέει ότι εμείς τα χάσαμε όλα σε μία νύχτα και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι έχουν πλουτίσει εν μία νυχτή. Ισότιμη κατανομή βαρών, σας εξήγησα προηγουμένως την διαδικασία του φόρου κεφαλαιοχικού κερδών, του φόρου κεφαλαιοχικού κερδών που ο σκοπός ήταν να φορολογήσει την υπεραξία. Το λάθος ήταν ότι ενώ κάναμε σωστά το φόρο και σωστά έπρεπε να πληρώσουν για αυτή την υπεραξία, τα λεφτά τα έπαιρνε η κυβέρνηση, η εκάστοτε και κυβέρνηση, άλλο. Και τα έκανε οτιδήποτε ναι. άλλο εκτός από αυτό. Και έχει και ακόμα ένα θέμα για το Σύνταγμα των Ελληνοκυπρίων και για νομική αρμογή. Α, είναι, ναι, ναι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να βοηθήσει το κράτος τα άτομα να διεκδικήσουν την περιουσία τους. Φυσικά ρωτούσε για εσάς, κύριε Δημητριάδη, αν εκλεγείτε, αν θα συστήσετε μια ομάδα ναι. νομικών, οι οποίοι δωρεάν, λέει, θα συμβουλεύουν τους Ελληνοκύπριους. Μα yeah. αυτό προσπάθησα να το κάνω με τους Βαροσιώτες. Προσέφερα τις υπηρεσίες μου, είπα στο Δήμο, είπα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, είπα σε κόσμο, φέρτε να εκπαιδεύσουμε κόσμο να κάνει αυτές τις υποθέσεις. Διότι πιστεύω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Αλλά έχει και ακόμη ένα σημείο για το Σύνταγμα το Ελληνοκυπριακό. Αν κατάλαβα καλά, εννοούσε ότι αν έχουμε ομοσπονδία θα υπάρχουν τρία συντάγματα. Ναι, ναι. Το ομοσπονδιακό για το οποίο μιλάμε 47 χρόνια του και το πολιτιακό του που είναι το δικό ναι. μας. Αυτό το δικό μας εσείς το είδετε, διότι εγώ το γυρεύω πολύ καιρό. Και δεν το έχετε δει. Δεν το έχω δει. Έχω δει ένα κομμάτι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το σχεδιάσουμε αυτό το Σύνταγμα, διότι έτσι θα δώσουμε και καινούργια δικαιώματα. Έχουμε φτάσει στο δεύτερο. Έχουμε φτάσει στα 7 ναι. λεπτά που μου δώσατε. Έχουμε και έχει και ένα ωραίο μήνυμα που νομίζω θα σας αρέσει εσάς. Παρακαλώ. Όχι εμάς. Λέει, κύριε Δημητριάδη, εύχομαι να είστε υποψήφιος. Για την ακρίβεια, οποιοσδήποτε υποψήφιος που έχει σώα στα σφρένας, εύχομαι να εκλεγεί. Φτάνει να μην είναι εκ των γνωστών φερεφώνων των κομμάτων. Ναι, τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε, κύριε. Αναφέρεται σε ονόματα, δεν θα ήθελα. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδη, ούτως ή άλλως δεν ελπίζαμε ότι θα εξαντλούσαμε όλα τα θέματα. Όχι. Είναι πάμπολα. Μια καλή αρχή. Μια καλή αρχή, μια πρώτη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Εγώ να ευχαριστήσω και για τον χρόνο σας. Θα μας δοθεί ευκαιρία, εάν και εφόσον οριστικοποιήσετε και εσείς την απόφασή σας, να τα ξαναπούμε, ίσως θα τα ξαναπούμε με συνυποψηφίους σας σε αυτό το πάνελ. Βέβαια, η προσπάθεια είναι να αλλάξουμε τα πράγματα, μπορούμε να τα αλλάξουμε και δύο μικρά μηνύματα αν μπορούσα να δώσω στο τέλος. Το πρώτο είναι προσοχή στον κορονοϊό, διότι δεν αστειεύεται και πρέπει να προσέξουμε. Και το δεύτερο, χρόνια καλά σε εσάς κύριε Μπαρούτη, στους τηλεθεατές σας και στα παιδιά όλων. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημητριάδη. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.